Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος ημών. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας και πάλι είμαστε μαζί στην καθιερωμένη μας εκπομπή, στην οποία θα μιλήσουμε για τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή του Τυφλού. Το κείμενο του Αγίου Αποστόλου είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, στίχοι 16 έως 34. Εν τες ημέρες εκείνες, εγένετο προσευχομένων ημών των Αποστόλων εις προσευχήν, παιδίς κιντινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολύ παρήχε της κυρίης αυτής μαντευομένη. Αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα έκραζε λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής, και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν οι ελπίς της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτι οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην, Ιουδαίοι υπάρχοντες, και καταγγέλουσιν έθη, α ουκ εξεστην ημίν παραδέχεσθε, ουδέ ποιήν Ρωμαίς ούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν, και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντε στο δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρίν αυτούς. Ως παραγγελίαν τη αυτήν ηλιφός, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοιοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόχθησάντε παραχρήμα εθήρε πάσε, και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ, και ειδών ανεωγμένας τας θύρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έμελενε αυτόν ανερίν, νομίζον εκπεφυγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γαρ εσμένεν θάδε. Ετήσας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενος, προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα, και προαγαγών αυτούς έξω έφυ. Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ. Οι δε είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν, και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου, και πάση της εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσεν από των πληγών, και ευαπτίσθη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεζαν, και η γαλιάσατο πανική, πεπιστευκό στο Θεό. Η πρώτη πόλη της Ευρώπης, αγαπητοί αδελφοί, που κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος, ήταν οι Φίλιπποι της Μακεδονίας, που βρίσκονταν κοντά στην σημερινή Καβάλα. Στην πόλη εκείνη έμεινε ο Απόστολος Παύλος μερικές ημέρες, νουθετώντας και βοηθώντας, μαζί με τον Απόστολο Σύλλα και τον Απόστολο Λουκά και τους υπολείπους συνεργάτες του, όσους από τους κατοίκους των Φιλίππων επίστευσαν εις τον Χριστόν. Μία ημέρα λοιπόν που οι Απόστολοι Παύλος, Σύλλας και Λουκάς με τους συνεργάτες τους πήγαιναν να προσευχηθούν στον καθορισμένο τόπο, τους συνάντησε μία παιδίσκη, μία νεαρή δηλαδή, η οποία ήταν δούλη σε κάποιους αφέντες και είχε πονηρό πνεύμα, πνεύμα πίθωνος. Αυτή με την δύναμη του πονηρού προέλεγε τα μέλλοντα και φανέρωνε με τις μαντίες τα άγνωστα. Με τον τρόπο αυτό οι κύριοι της δούλης αυτής κέρδιζαν πολλά χρήματα. Όταν αυτή η δούλη είδε για πρώτη φορά τον Απόστολο Παύλο και τους άλλους Αποστόλους, τους παρακολουθούσε από κοντά και φώναζε «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και σας κηρύττουν με ποιο τρόπο θα σωθείτε». Δεν αρκέστηκε όμως στο να το κάνει αυτό μία φορά, το έκανε συνεχώς για πολλές ημέρες, διότι το πονηρό πνεύμα που την έβαζε να φωνάζει είχε τον καταχθόνιο σκοπό του. Ήθελε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων με πανουργία και να εκμεταλλευτεί αυτήν την εμπιστοσύνη προκειμένου να διαδώσει τις δικές του σατανικές διδασκαλίες. Ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας την επιμονή αυτή, αγανάκτησε κατά του πονηρού πνεύματος και αφού στράφηκε πίσω του, είπε στο πονηρό πνεύμα «Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, σε διατάζω να εξέλθεις από αυτήν». Και πραγματικά, αυτοστιγμή εξήλθε το πονηρό πνεύμα. Το γεγονός όμως αυτό, αντί να χαροποιήσει τους κυρίους της δούλης εκείνης, διότι ελευθερώθηκε από το πονηρό πνεύμα, αντίθετα τους στενοχώρησε διότι έχασαν πια τα κέρδη από τις μαντίες της. Πιάνουν λοιπόν τώρα τον Παύλο και τον Σίλα και τους οδηγούν στην αγορά, εκεί όπου βρίσκονταν οι άρχοντες. Τους φέρνουν μπροστά στους στρατηγούς και αρχίζουν να τους κατηγορούν. Αυτοί οι Ιουδαίοι, λένε, προκαλούν αναταραχή στην πόλη μας διότι κηρύττουν νέα θρησκεία και νέα θρησκευτικά έθιμα, που εμείς ως Ρωμαίοι πολίτες που είμαστε, δεν μας επιτρέπεται να τα παραδεχόμαστε και πολύ περισσότερο να τα εφαρμόζουμε. Το πράγμα δεν ήταν δυνατό να μείνει άγνωστο. Το πληροφορήθηκαν πολλοί και μαζεύτηκαν με εχθρικές διαθέσεις εναντίον των Αποστόλων. Και οι στρατηγοί, χωρίς να εξετάσουν και να εξακριβώσουν αν οι καταγγελίες ήσαν αληθινές, ξέσχισαν τα ενδύματα των Αποστόλων και διέταξαν να τους ραβδίσουν μπροστά στο πλήθος. Αφού τους έδιραν αρκετά, διέταξαν να τους κλείσουν στην φυλακή. Παρήγγειλαν μάλιστα στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει αυστηρά για να μην δραπετεύσουν. Εκείνος τότε, σύμφωνα με την διαταγή που πήρε, τους έβαλε στο βαθύτερο διαμέρισμα, στα ενδότερα δηλαδή της φυλακής. Και για περισσότερη ασφάλεια έδεσε σφιχτά στον ξυλοπέδι τα πόδια των Αποστόλων, ώστε να μην μπορούν να κινηθούν καθόλου. Οι Απόστολοι του Χριστού υπέφεραν πάρα πολύ μέσα στην σκοτεινή εκείνη φυλακή, έπειτα από τους ραβδισμούς και τις άλλες κακοπάθειες. Αλλά οι εκλεκτοί δούλοι του Θεού δεν αποθαρρύνονται ούτε δειλιάζουν. Να, είναι μεσάνυχτα και οι δύο Απόστολοι, σαν να μην τους είχε συμβεί τίποτε το δυσάρεστο, προσεύχονταν και έψαλαν ύμνους προς τον Θεό, ενώ οι άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Αλλά εκείνη ακριβώς την ώρα, τρομερός σεισμός συγκλώνησε το οίκημα της φυλακής. Συγχρόνως άνοιξαν και όλες οι πόρτες, ενώ τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο τρομερός σεισμός ξύπνησε και τον δεσμοφύλακα. Βλέπει εκείνος ανοιχτές όλες τις πόρτες της φυλακής και νόμισε ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Επειδή φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τους στρατηγούς με θάνατο, έσυρε το μαχαίρι που είχε και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Το αντιλαμβάνεται αυτό ο Απόστολος Παύλος και του φωνάζει δυνατά «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, διότι όλοι οι φυλακισμένοι είμαστε εδώ». Τα λόγια του Παύλου καθησύχασαν κάπως τον δεσμοφύλακα. Ζητεί από τους δούλους του να ανάψουν φώτα για να βλέπει καλά. Όταν βεβαιώθηκε ότι πράγματι όλοι οι φυλακισμένοι ήσαν εκεί, τον κατέλαβε τρόμος. Κατάλαβε ότι ο Παύλος και ο Σίλας δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι και πολύ περισσότερο δεν ήσαν ταραξίες και κακοποιοί. Επομένως άδικα τους φέρθηκε τόσο σκληρά. Πέφτει λοιπόν στα πόδια των Αποστόλων Παύλου και Σίλα, αναγνωρίζοντας έτσι και την δική τους θεία αποστολή, αλλά και την δική του κακή συμπεριφορά. Τους βγάζει έξω από την αυλή της φυλακής και με πολύ ενδιαφέρον τους ρωτά: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να πετύχω και εγώ την σωτηρία που εσείς κηρύττετε?» Και οι Απόστολοι τότε ανέπτυξαν και σε αυτόν και σε όλους όσοι ήσαν στο σπίτι του τις θεμελιώδεις διδασκαλίες της χριστιανικής πίστεως και τους βεβαίωσαν ότι για να σωθούν έπρεπε να πιστέψουν στον Κύριο Ιησού Χριστό ως τον μόνο αληθινό Θεό και σωτήρα του κόσμου. Πράγματι, πίστεψε και ο ίδιος και όλα τα μέλη της οικογένειας του και όλοι οι δικοί του. Από τη στιγμή που ο δεσμοφύλακας πίστεψε, οι Απόστολοι ήσαν γι' αυτόν πρόσωπα ιερά και κατεξοχήν σεβαστά. Τους πήρε λοιπόν εκείνη την νυχτερινή ώρα και τους έλουσε και περιποιήθηκε τις πληγές που είχαν από τους ραβδισμούς της προηγουμένης ημέρας. Στην συνέχεια, χωρίς καμία αναβολή, βαπτίστηκε από τους Αποστόλους και εκείνος και όλη η οικογένειά του. Χριστιανός τώρα πλέον ο δεσμοφύλακας, υποδέχεται τους Αποστόλους και τους φιλοξενεί στο σπίτι του, ετοιμάζει φαγητό και τρώνε όλοι μαζί. Ποιος μπορεί να περιγράψει την χαρά και την αγαλίαση της χριστιανικής πλέον οικογένειας του δεσμοφύλακα? Αλλά παρόμοια χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί να απολαμβάνει κάθε οικογένεια, αρκεί μόνο να βασιλεύει σε αυτήν ο Χριστός. Όταν στα μέλη της οικογένειας υπάρχει η πίστη στο Χριστό και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, χαρά και αγαλίαση θα επικρατεί. Ούτε η φτώχεια, ούτε η ασθένεια, ούτε τίποτε άλλο δυσάρεστο και ανεπιθύμητο θα έχει την δύναμη να διώχνει τη χαρά και να στερεί την ειρήνη από την χριστιανική οικογένεια. Ήθε σε όλες τις οικογένειες και σε όλους τους ανθρώπους να βασιλεύει ο Χριστός. Και τώρα θα προχωρήσουμε στην Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, στίχοι 1 έως 38. Το καιρό εκείνο, παράγων Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εγγενετής, και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Ραβί, τι συμάρτησεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς: «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, άλλοι να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεσθε τα έργα του πέμψαντός με, έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεσθε. Όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησεν πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό: Είπαγε νύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθενουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον: ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν, εκείνος έλεγεν ότι εγώ ημί. Έλεγον ούν αυτό, πώς ανεόχθησαν σου οι οφθαλμοί, απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα, είπον ούν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ούκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών, ειν δε Σάββατον ότε των πυλών επίησεν ο Ιησούς, και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν οι ρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκε μου επί τους οφθαλμούς, και νυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ούκ έστη παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ού τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι άφταση μία ποιήν, και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ειν ιξέσου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν, ούκε πίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ούκ είδαμεν, ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ούκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γαρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι, ή να εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπον αυτό, δός δόξαν το Θεό. Ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ούκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσι, πώς ειν ιξέσου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ούκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέσθε. Ελιδόρισαν αυτόν και είπον, «Σιεί μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάληκεν ο Θεός». Τούτον δε ούκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ούκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς». Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών, ο Θεός ούκ ακούει, αλεάν της θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ούκ οικούσθη, ότι ειν ιξετής οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημι ειν ούτως παρά Θεού, ούκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτίες σύ εγεννήθης όλος, και σύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι εστί Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και εόρακας αυτόν, και ο λαλών μετασού εκείνος εστίν, ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό. Εκπληκτικό θαύμα διηγείται, αγαπητοί αδελφοί, το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός συνομιλούσε με τους Ιουδαίους και τους απεδείκνυε ότι είναι ίσως με τον Πατέρα και ότι αυτός, ως Υιός του Θεού Πατρός, υπήρχε προτού να γεννηθεί ο Αβραάμ, οι Ιουδαίοι πήραν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Χριστός όμως ξέφυγε από ανάμεσά τους. Φεύγοντας όμως από εκεί με τους μαθητές του, περνώντας μέσα από την Ιερουσαλήμ, συνάντησε κάποιον που γυρνούσε εδώ και εκεί, χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει, γιατί είχε γεννηθεί τυφλός. Και μάλιστα λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτός ο εκγενετής τυφλός δεν είχε καν μάτια. Όταν λοιπόν συνάντησαν τον τυφλό εκείνο οι μαθητές του Χριστού, του έθεσαν μία ερώτηση. Είχαν ακούσει αυτό που είχε πει ο Χριστός στον παράλυτο όταν τον θεράπευσε, «Κοίταξε, έγινες καλά, πρόσεξε μην ξανααμαρτήσεις». Επίσης γνώριζαν ότι οι αμαρτίες των γονέων παιδεύουσι τέκνα. Ρώτησαν λοιπόν τον Κύριο και είπαν, «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός, αυτός ή οι γονείς του?» Υπήρχε άλλωστε μια παλιά αίρεση των φιλοσόφων που έλεγε ότι οι ψυχές προϋπάρχουν σε έναν άλλο κόσμο και επειδή εκεί αμαρτάνουν, μπαίνουν μέσα σε σώματα ανθρώπων που γεννιούνται μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν. Αυτή είναι η λεγόμενη μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση, η οποία είναι μεγάλη αίρεση και μεγάλη πλάνη. Ο Χριστός όμως με έναν μόνο λόγο του απορρίπτει και καταδικάζει όλες αυτές τις φιλοσοφικές φλιαρίες και αιρέσεις. Απαντά λοιπόν και λέγει «Δεν συμβαίνει τίποτε από αυτά. Γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού, δηλαδή τα δικά μου». Γιατί και ο Χριστός είναι Θεός, είναι Υιός του Θεού, ομοούσιος, το Πατρί και το Πνεύματι. Με άλλα λόγια, δεν γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος τυφλός για να έχει ο Χριστός κάπου να δείξει ένα τέτοιο θαύμα, αλλά επειδή εκείνος γεννήθηκε τυφλός, εξ αφορμής αυτού ο Χριστός έκανε το θαύμα του. Και τους είπε «Τώρα που βρίσκομαι ακόμη στην παρούσα ζωή, πρέπει να εκτελώ τα έργα του Θεού που αποβλέπουν στην σωτηρία του ανθρώπου». Η παρούσα ζωή μοιάζει με την ημέρα, στην διάρκεια της οποίας εργάζονται οι άνθρωποι. Την νύχτα σταματούν τα έργα τους. Και εγώ λοιπόν, εφόσον βρίσκομαι στη γη, πρέπει να εργάζομαι τα έργα της σωτηρίας των ανθρώπων. Με την διδασκαλία μου και με τα θαύματά μου είμαι το φως του κόσμου. Και αφού τα είπε αυτά ο Χριστός, έφτισε κάτω στο χώμα. Με το πτίσμα του έκανε πυλό και έχρισε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. Και έπειτα, για να δοκιμάσει την πίστη του τυφλού, του είπε «Πήγαινε τώρα και νύψου στην δεξαμενή, στην στέρνα δηλαδή του Σιλοάμ, που στα ελληνικά Σιλοάμ σημαίνει απεσταλμένος». Ο τυφλός έκανε υπακοή χωρίς δυσκολία. Πήγε, νύφτηκε και ήρθε στο σπίτι του βλέποντας. Το θαύμα είχε γίνει. Ο Χριστός έφτισε κάτω στο χώμα και έφτιαξε πυλό για να δείξει ότι αυτός είναι εκείνος που έπλασε στην αρχή τον άνθρωπο, παίρνοντας χώμα από την γη. Πλάθη λοιπόν ο Χριστός τους οφθαλμούς, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό όργανο για το ανθρώπινο σώμα. Όπως είπαμε, ο τυφλός δεν είχε καθόλου μάτια και ο Χριστός έπλασε χώμα και έτσι έφτιαξε μάτια για τον τυφλό. Και με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι πάλι Αυτός είναι εκείνος που έδωσε ψυχή και ζωή και δύναμη στην άψυχη ύλη κατά την δημιουργία, όπως ακριβώς έδωσε τώρα τη ζωή και την κίνηση στους πύληνους οφθαλμούς του τυφλού. Δεν χρησιμοποίησε ο Χριστός νερό για να φτιάξει το χώμα, αλλά το σάλιο του, για να κάνει σε όλους γνωστό ότι από το θεϊκό του στόμα επήγασε όλη η χάρη. Και ακόμη έφτισε κάτω, επειδή επρόκειτο ύστερα να τον στείλει προς την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, μην τυχόν νομίσουν ότι τον ύψιμο εκείνο έκανε το θαύμα. Το θαύμα το έκανε ο Χριστός με τον πυλό που του έβαλε στα μάτια. Και τον στέλνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να υπάρχουν πολλοί μάρτυρες της θεραπείας του, αφού πηγαίνοντας θα συνάντησε ασφαλώς πολλούς, οι οποίοι θα τον είδαν με τον πυλό αλυμένο στα μάτια του. Υπάρχουν μερικοί ερμηνευτές που λένε πως όταν νύφθηκε ο τυφλός δεν έφυγε ο πυλός από επάνω του, αλλά ότι ο πυλός αυτός μόλις ήρθε σε επαφή με το νερό άρχισε να μετασχηματίζεται, μέχρι ότου δημιουργήθηκαν οφθαλμοί για τον τυφλό. Η λέξη Σιλοάμ, όπως είπαμε, σημαίνει απεσταλμένος. Η δεξαμενή αυτή βρισκόταν έξω από την πόλη. Στα χρόνια του βασιλέως Εζεκία, Παλαιά Διαθήκη, όταν οι εχθροί είχαν περικυκλώσει την Ιερουσαλήμ και είχαν καταλάβει την περιοχή της πηγής Σιλοάμ, τότε το νερό σταμάτησε να βγαίνει. Μάλιστα, πριν ακόμη φτιάξουν πηγάδια και δεξαμενές οι πολιορκούμενοι για να συγκεντρώνουν το νερό, αν κάποιος πήγαινε κατ' εντολήν του προφήτη Ισαΐα για να πάρει νερό από την πηγή του Σιλοάμ, τότε μόνο έβγαζε νερό. Αν όμως κανείς πήγαινε από μόνος του ή αν πήγαινε κάποιος από τους εχθρούς, σταματούσε να βγάζει νερό. Για να δείξει λοιπόν ο Χριστός ότι και αυτός προέρχεται εκ του Θεού, είναι Υιός του Θεού δηλαδή, γι' αυτό στέλνει εκεί τον τυφλό και εκείνος αρχίζει σιγά σιγά να βλέπει. Κάποιοι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η πηγή ονομάζεται Σιλοάμ, δηλαδή απεσταλμένος, εξαιτίας αυτού του τυφλού, ο οποίος ήταν απεσταλμένος από τον Χριστό να πάει να νηφθεί στην κολυμβήθρα αυτή. Αποκτά λοιπόν μάτια ο τυφλός με δύναμη και τρόπο ανέκφραστο. Ούτε ο ίδιος γνωρίζει πώς να εξηγήσει το μυστήριο αυτό που του συνέβη. Οι γείτονές του και όσοι άλλοι τον γνώριζαν, όταν τον είδαν ξαφνικά να έχει όραση όπως και οι άλλοι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και αμφέβαλαν αν είναι αυτός που γνώριζαν. Και έλεγαν, αυτός δεν είναι που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη από τους διαβάτες? Άλλοι απαντούσαν, ναι, αυτός είναι. Άλλοι ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Ο θεραπευμένος όμως τυφλός τους βεβαίωνε, εγώ είμαι ο πρώην τυφλός. Με απορία οι διάφοροι τον ρωτούσαν, πώς θεραπεύτηκαν τα μάτια σου? Και εκείνος πρόθυμα απαντούσε, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στην δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα εκεί, νύφτηκα και απέκτησα το φως μου. Όταν άκουσαν αυτά οι Ιουδαίοι, ρώτησαν τον θεραπευμένο τυφλό, πού είναι εκείνος που σε θεράπευσε? Ο πρώην τυφλός απαντά, δεν γνωρίζω. Σημειωτέων, αγαπητοί αδελφοί, ότι η ημέρα που έκανε ο Κύριος τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του τυφλού ήταν ημέρα Σάββατο. Και οι Φαρισαίοι συκοφάντησαν ξανά τον Χριστό ότι δήθεν δεν τήρησε την αργία του Σαββάτου. Οδηγούν τότε τον πρώην τυφλό στους Φαρισαίους. Πάλι εκείνοι τον ρωτούν πώς απέκτησε το φως του. Και ο πρώην τυφλός απαντά, αυτός που με θεράπευσε έβαλε πυλό επάνω στα μάτια μου και μετά από αυτό εγώ νύφτηκα και βλέπω. Όταν τα άκουσαν αυτά μερικοί από τους Φαρισαίους είπαν, Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σταλεί από τον Θεό, διότι παραβλέπει την αργία του Σαββάτου. Άλλοι όμως Φαρισαίοι διαφωνούσαν και έλεγαν «Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια εκπληκτικά θαύματα?» Και μεταξύ τους προκλήθηκε διχογνωμία. Και επειδή η διαφωνία τους αυτή συνεχιζόταν, άρχισαν πάλι να ρωτούν τον τυφλό «Εσύ που σου άνοιξε τα μάτια, τι λες για τον άνθρωπο αυτό?» Αμέσως ο τυφλός απαντά «Εγώ λέγω ότι είναι προφήτης». Η ομολογία αυτή του τυφλού δυσαρέστησε τους Ιουδαίους, γι' αυτό δεν πίστεψαν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε πράγματι το φως του, με χρυσό του φώναξαν τους γονείς του και τους ρωτούσαν «Αυτός είναι ο γιος σας, για τον οποίον ισχυρίζεσθε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς έγινε και τώρα βλέπει?» Αποκρίθηκαν οι γονείς του και είπαν «Γνωρίζουμε καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν γνωρίζουμε. Αυτός έχει ηλικία και συνεπώς κατάλαβε πώς και από ποιον έγινε η θεραπεία του. Αυτόν λοιπόν ρωτήστε, αυτός θα σας μιλήσει για τον εαυτό του και θα σας πει τι συνέβη». Μίλησαν με τον τρόπο αυτό οι γονείς του τυφλού, επειδή φοβούνταν τους άρχοντες των Ιουδαίων, διότι αυτοί από καιρό είχαν αποφασίσει να γίνει αποσυνάγωγος, να διωχθεί δηλαδή από την συναγωγή όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Οι Φαρισαίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να σκεπάσουν το γεγονός. Το μόνο όμως που κατορθώνουν είναι να το κάνουν περισσότερο φανερό, διότι οι γονείς του τυφλού ομολογούν τα πάντα, έστω κι αν από φόβο μήπως γίνουν αποσυνάγωγοι, αφήνουν την τελική απάντηση στο παιδί τους. Φώναξαν τότε για δεύτερη φορά τον τυφλό οι Ιουδαίοι και του είπαν «Δόξασε τον Θεό» και ομολόγησε ότι πλανήθηκες στην ιδέα που έχεις για αυτόν που σε θεράπευσε. Εμείς, λόγω του αξιώματός μας, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπος αυτός που καταργεί την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός. Ο θεραπευθής τυφλός αποκρίνεται «Εάν ο άνθρωπος αυτός που με θεράπευσε είναι αμαρτωλός, δεν το γνωρίζω. Εκείνο όμως που γνωρίζω πολύ καλά είναι αυτό. Ενώ πρωτύτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Η νέα αυτή διαβεβαίωση του πρώην τυφλού δεν άρεσε στους άρχοντες των Ιουδαίων. Πάλι λοιπόν τον ρωτούν «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Με θάρρος εκείνος τους απαντά «Μόλις πριν λίγο σας τα ιστόρισα και γιατί δεν προσέξατε ούτε παραδεχθήκατε ότι σας είπα? Μήπως κι εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του?» Ενοχλήθηκαν από την απάντηση αυτή οι Φαρισαίοι και του μίλησαν υβριστικά και περιφρονητικά και του είπαν «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, ενώ εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εμείς είμαστε αναγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους και γνωρίζουμε καλά ότι ο Θεός έχει αποκαλύψει το θέλημά του στον Μωυσή και σε κανέναν άλλον. Αυτός που σε θεράπευσε μας είναι άγνωστος. Δεν γνωρίζουμε από πού έγινε». Απεκρίθη ο τυφλός και είπε «Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι που προκαλεί θαυμασμό και απορία, ότι δηλαδή εσείς δεν γνωρίζετε εάν έχει σταλεί από τον Θεό και από πού είναι. Κι όμως αυτός ο άγνωστος σε εσάς, ο Ιησούς, αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Είναι όμως γνωστό και το ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά εάν είναι κανείς που να σέβεται τον Θεό και να εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ο Θεός τον ακούει. Από τότε που υπάρχει ο κόσμος, δεν ακούστηκε ποτέ ότι θεράπευσε κάποιος τα μάτια ανθρώπου που είχε γεννηθεί τυφλός. Πρώτη φορά έγινε ένα τέτοιο θαύμα. Εάν αυτός που με θεράπευσε δεν ήταν απεσταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε τίποτε να κάνει. Απεκρίθησαν οι άρχοντες και του είπαν, «Εσύ γεννήθηκες βουτυγμένος ολόκληρος στην αμαρτία, και εσύ ο αμαρτωλός διδάσκεις εμάς, που είμαστε θρησκευτικοί διδάσκαλοι του λαού». Με την βία λοιπόν τον εδίωξαν από την αίθουσα της συνεδριάσεως. Εν τω μεταξύ ο Ιησούς πληροφορήθηκε ότι το ιερατείο έβγαλε έξω τον θεραπευμένο τυφλό, λόγω της παρησίας με την οποία διακήρυξε την αλήθεια, και αφού τον βρήκε, του είπε, «Εσύ, αντίθετα προς τους άπιστους Ιουδαίους, πιστεύεις στον Υιό του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Ποιος είναι, Κύριε, ο Υιός του Θεού, για να τον πιστέψω?» Και τότε ο Ιησούς του απαντά, «Ο Υιός του Θεού είναι αυτός που μιλά μαζί σου αυτήν τη στιγμή». Και ο πρώην τυφλός, γεμάτος από ευγνωμοσύνη και πίστη, απαντά, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε ως πραγματικό Υιό του Θεού. Και ο πρώην τυφλός, όταν έμαθε ποιος ήταν αυτός με τον οποίον συνομιλούσε και τον οποίο έβλεπε για πρώτη φορά, γιατί δεν τον είχε δει προηγουμένως αφού ήταν ακόμη τυφλός, αφού τον προσκύνησε έγινε μαθητής του και διεκήρυτε την ευεργεσία που του έκανε. Ευτυχισμένος άνθρωπος ο τυφλός, όχι μόνο διότι απέκτησε το φως των οφθαλμών του, αλλά πολύ περισσότερο για την φωτεινή πίστη και για την θαραλέα ομολογία της πίστεώς του στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, ας αξιώνει και εμάς να ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων την πίστη μας σε Αυτόν. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετεν Κυρίο πάντοτε, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος ημών.